από Ελωμόνια. Σήμερα ε, είναι η τιμή των τερπιονίων. Να βγούμε πολλά βίντεο για ομονιού από ελα Πάμε να μιλήσουμε σε περίπτωση που θα νικήσει την ομόνια. Ένα τερπί ε, που οπωσδήποτε πάση θυσία πρέπει να νικήσει το αποελ για πολλού λόγου. Πρώτο και κύριο λόγο. Ε, Πολύ να διαφωνήσετε, κάποιο να συμφωνήσετε. Είναι αντερπιονίων, οπότε μόνο, και, μόνο, που τούτο πρέπει να τον νικήσει. Βαθμολογικά, ε, πρέπει να κρατήσει αποστάσει που τον επικίνδυνο που έρχεται από ε, πίσω. Και η ΑΕΚ, και η Πάφο έτσι έχουν φαίνεται. Όμω ε, το ΑΠΟΕΛ αν νικήσει την Ομόνια, όπω κάθε φορά που το ΑΠΟΕΛ νικά την Ομόνια, πιάνει ένα, ε, μια νόθηση, ε, μια αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Και κυρίω τα πραθλήματα κρύονται στα Αντερπιόνια. Ε, είδαμε σε πολλέ περιπτώσει του παρελθόν το ΑΠΟΕΛ να πιάνει να, να, είναι στε, στε, στα χειρότερα, α δηλαδή, πούμε, μέσα στη σεζόν, να πιάνει μια νέα μέρα στην ομόνια, και να ξεκινά μια καινούργια μέρα, μια καινούργια σελίδα, και να ε, πάει με όθηση, με εκατοστάρι προ την κορυφή. Στη φετινή περίοδο, η ομόνια νίκησε τον Ταμποέλ. Στον πρώτο γύρο, όμω, το Ταμποέλ δεν επτωήθηκε ε, και συνέχισε να βελτιώνεται μετά από το παιχνίδι, και αυτά στην κορυφή του πραθλήματο, και όπου παραμένει. Ε, Τσάμε αμέ που πρέπει να προσεχτεί πολλά το παιχνίδι είναι ότι η ομόνια είναι πολλά επικίνδυνη δεν πρέπει να αποδημηθεί σε μια περίπτωση. Μπορεί να λείπει ο Σεμέδο, όμω σε, σε τέτοια παιχνίδια ανεξαρτήτω τι παίζουν οι ΟΗ, μόνο, μόνο, λόγω τη βαρύδα των δύο φανελών των, ιστορικών ομάδων, ε, ανεξαρτήτω ποιότητα, να νικήσει όσο που θέλει παραπάνω. Και το Αποέλ, και ο κόσμο του, φαίνεται ότι διψούν για την νίκη. Τα πλεονεκτήματα τη νίκη, ξαναλέω, είναι ότι ο κόσμο θα συσπηρωθεί ακόμα περισσότερο. Ε, θα σταματήσει το μουρμούρα Μουρμουραβά ξεκινήσει για τι τακτικέ επιλογέ του Σαπίντο, για όνομα του Θεού. Κάμνει λάθη. Ε, και ο Σαπίντο, και ο κάθε προμονητή Κάμνη λάθη όμω. Το ότι κριτική στη δεδομένη χρονική περίοδο μόνο αρνητικά μπορεί να φέρει. Οπότε μια νίκη απέναντι στην ομόνια θα φέρει ξανά την ηρεμία στο οικοδόμημα του Αμποέλ. Ε, Προφανώ μπορεί να λείπει ο Πέτροβιτ, όμω Ξαναλώ ότι το Αποέλ πίσω στην άμυνα ε, έχει απίστευτη ποιότητα, ανεξαρτήτως Πέτροβιτς ή Κρέσπο έχει και το Βάλι και ο Σούσιτς. Ε, βλέπω ε, το Τσεμπάκ και ο Γεύτε ε, να παραμένουν ήδη πίσω στην άμυνα, ο Πέλετς έκαμε εξαιρετική εμφανίσταση από την Στουάρη και τώρα πάμε στο κέντρο που, εν, 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 που ε, που ένα πρέπει να, να προσεχτεί λιονταχτικά. Μπορεί να ξεκινήσει αρφών, ο Σαρφόν να ή ο Ντάλση πίσω στο εξάρι. Να δούμε το τον Κωνσταντίνο αν θα καθιερωθεί ξανά ε, με τον τραυματισμό του. Ε, αφήνει έξω ένα από του κατά πολλού MVP προαθλήματο τον Κωνσταντίνο. Ε, ένα αρκετά περίεργη φάση τζάμε στη μεσαία γραμμή του Αμποέλ. Ούτε βγήκε Βίγια στα γαλά του. Ο Σαρφόν ήταν στα καλά του και αφήνει στον έξω. Και υπάρχει μια ε, ε, ιδιαιτερότητα. Όμω προχωρούμε στο τι θα φέρει. Ε, πόσα θα δω μια νίκη απέναντι στην ομονία. Είπαμε, η ηρεμία, η, η όθηση που δίνει ε, σαν και μια ασφάλεια ότι ξέρεις, ενοίγησαμε την ομονία, τώρα πάμε συγκεντρωμένοι, πιστεύουμε, ο κόσμο είναι μαζί μα, έχουμε το ACB φρούριο, ε, και η ομόνια δεν φημίζεται φέτο για την καλή αμυντική τη λειτουργία. Οπότε, αν το αποτελεί έναν κόλ, μπορεί να το ε, Όπω και σε κάθε ντερπή. Που οι άλλοι ποτέ δεν ξέρει. Ε, για να κλείσουμε τώρα το βίντεο. Ε, ε, να το πω και σε ένα άλλο βίντεο. Το που θέλω να πω και έκκληση προ τον κόσμο κάθε ομάδα. Είναι ότι όσο και να, να σα προκαλούν εντό του γήπεδου κάποιοι ε, πρωταγωνιστέ, πρέπει να παραμείνετε ψύχρεμοι, να μην ρίχνετε αντικείμενα στον χώρο, να μην προβαίνουμε σε. Ε, σε βία, να πούμε, σε χουλιγκανισμού, γιατί πολλά κοντά στο να μα κλέψουν το ποδόσφαιρο ήδη γίνεται στο ότι οι φιλάθλοι των το, το φιλοξενούμενων δεν πάνε στο γήπεδο. Α μην του δώσουμε το... τη χάρη να κλέψουν το ποδόσφαιρο εντελώ, και να μην πάνε ο κόσμο στο γήπεδο, γιατί για όνομα του Θεού τώρα, έναν δεν χωρί να έχει ε, και... του φιλοξενούμενου ή να το αποέλυτο τη ομόνια, ανεξαρτήτω, χάνει την έγκλη του. Όποτε και αν σας αρέσει το βίντεο κάνετε like, subscribe στο άλλο γιατί βοηθάει πολλά. Ε, θα πούμε στη συνέχεια. Αυτά.